Καλωσορίσαμε σήμερα την 22η φλόγα του εθελοντή αιμοδότη εδώ στη Νέα Νικομίδια. Θα τρέξουμε όλοι μαζί σήμερα, Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, τη φλόγα του εθελοντή αιμοδότη. Με το καλό, μεγάλη και μικρή, βουλευτές, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι συλλόγων και όλα τα παιδιά που κάθε χρόνο είναι μαζί μας. Θα παρακολουθήσουμε τη φλόγα τώρα. Την παραλαβή. Αρχή της φλόγας έγινε από τον πολιτιστικό σύλλογο του ΟΤΕ και τον πρόεδρό της Μιχάλη Νιώπα και ευχαριστούμε που είναι κάθε χρόνο μαζί μας. Μια φωτογραφία. Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Η φλόγα της αγάπης άναψε στην καρδιά της εθελοντικής αιμοδοσίας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στις 26 Ιουλίου. Και μέσα από πλήθος κόσμου έφτασε και στη Νέα Νικομίδια. Η λαμπαδοδρομία τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσινικών. Πρώτος λαμπαδοδρόμος για φέτος, ο κύριος εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου του ΟΤΕ, ο κύριος Μιχάλης Νιώπας και τα μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου Βέσπες Βέρειες είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε τα παιδιά από το Σύλλογο της Βέσπες. Ένας εκπρόσωπος του ή ο πρόεδρος, ο κύριος Χατζόπουλος Ιορδάνης, για ένα αναμνηστικό που έχουμε για τα παιδιά. Έρχεται. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιορδάνη. Το αναμνηστικό. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Και ο κύριος Νιώπας, ένα αναμνηστικό έχει μαζί μας. Κύριε Νιώπας. Τώρα τρέχουν και τα παιδιά μας και τα παιδιά μας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αριστοτέλης είναι μαζί μας. Είναι ύψιστη εκδήλωση με στόχο την εξάπλωση του εθελοντικού κινήματος. Πιστεύουμε πως με αυτόν τον σκοπό είναι σημαντική η συμμετοχή των παιδιών και ειδικά των νέων, γιατί των νέων είναι το μέλλον του συλλόγου μας.